Αγαπητοί συνέλληνες, καλησπέρα. Έχουμε αρκετές μέρες να τα πούμε. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, όπως έχει όλος ο κόσμος. Είχα κάνει ένα βίντεο πριν από 20 ημέρες και είχα αναφερθεί στον Ανθέληνα, τον ελληνόφωνο Ανθέληνα, πρόεδρο του Πρωτοδικείου Φλωρίνης. Αναφέρομαι στον Πρωτοδίκη εκείνον που επεκύρωσε το καταστατικό μιας ανθεληνικής οργανώσεως που έχει το τίτλο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσης και έχει σκοπό την διδασκαλία του βουλγαρικού ιδιώματος των Σκοπίων, γιατί περί αυτού πρόκειται, στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Ελεύθερης Μακεδονίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνδρες και Έλληνες επάνω στην Φλόρινα. Ζητώ από τους κατοίκους της Μακεδονίας να καταψηφίσουν όλα τα κόμματα που εκλέγουν βουλευτές στην Βόρειο Ελλάδα, όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα, γιατί δεν είδα καμία απολύτως αντίδραση εναντίον του ελληνόφωνου Ανθέληνα Πρωτοδίκη της Φλωρίνης, ο οποίος επεκύρωσε το καταστατικό της εν λόγω ανθεληνικής οργανώσεως, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια οργάνωση απογόνων τόπου μιτατζίδων των Σκοπίων. Ο μόνος που έδειξε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό ήταν ο Εφιετζόγλου, ο οποίος άσκησε τριτανακοπή. Δεν ξέρω τι θα συμβεί από δικαστικής απόψεως, αλλά αυτός ο πρόεδρος του δικαστηρίου που επεκύρωσε το καταστατικό της ανθεληνικής οργανώσεως έβαλε δυναμή στα θεμέλια του έθνους και δεν θα πρέπει να κυκλοφορεί άφοβα ελεύθερο στον δρόμο. Για μένα αυτός θα πρέπει να συλληφθεί και αφού γίνει κατάπτυστος, το εννοώ, να κρεμαστεί δημοσίως στην πλατεία της Φλωρίνης. Αυτός ο Ανθέληνας δικαστής, αυτός ο ελληνόφωνος που επεκύρωσε το καταστατικό της ανθεληνικής οργανώσεως και έβαλε δυναμίτιδα στα θεμέλια του ελληνικού έθνους. Συνεχίζοντας, ένα άθλιο, πανάθλιο σχέδιο για τον αφελινισμό της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος αφελινισμός ξεκινά από την Βυζαντινή περίοδο και ειδικότερα από την ολέθρια απόφαση του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου IV, του λεγόμενου Προγονάτου, για την εγκατάσταση των Βουλγάρων στη Χερσόνησο του Έλλου. Από τότε αρχίζει όλη αυτή η ιστορία των Βουλγάρων και των Σλάβων στη Χερσόνησο του Έμου και έχει δώσει λαβή στη δημιουργία των πανσλαβιστικών θεωριών τύπου Φαλμεράιερ, τις οποίες πανσλαβιστικές θεωρίες, την πανσλαβιστική θεωρία, την ασπάζονται και Ρώσοι ιστορικοί, όπως λόγου χάρη ο Βασίλειος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί δεν έχω φορτίσει τη μηχανή και πρέπει να πω κάποια πράγματα μέσα στο χρόνο που μπορώ να γίνομαι ανεκτός από σας. Το λέω αυτό γιατί δεν θέλω να σας κουράσω για πολύ χρόνο. Θα αναφερθώ λοιπόν σε μια ιστορική πόλη της Βορείου Θράκης και μάλιστα η αναφορά αυτή θα συμπεριληφθεί, θα ολοκληρωθεί σε ένα δεύτερο βίντεο που θα γίνει και αυτό εν καιρό και συντόμως. Την αναφορά αυτή την αφιερώνω στους Έλληνες, στους εθνικώς σκεπτωμένους, αλλά την αφιερώνω και στον Ανθέληνα Πρωτοδίκη της Φλωρίνης, για να του μάθω ιστορία, την οποία φαίνεται ιστορία αγνοή. Αναφέρομαι στη μαρτυρική πόλη Ανχίαλο,
της Βορείου Θράκης, της Ανατολικής Ρωμιλίας. Θα δώσω κάποια ιστορικά στοιχεία και θα αναφερθώ και σε ένα θλιβερό και απέσιο έργο των Βουλγάρων, την καταστροφή της Αχιάλου στις 30 Ιουλίου 1906. Λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα για να ενημερώσω όσους δεν γνωρίζουν, αλλά και να αναθυμίσω σε όσους τα γνωρίζουν. Η Αχίαλος. Η Αχίαλος βρίσκεται στις ακτές του Ευξήνου Πόντου. Βρίσκεται νότιο-δυτικά της Μεσημβρίας και σε απόσταση 70 σταδίων, όπως αναφέρει ο Αριανός στον περίπλου του. Και μάλιστα βρίσκεται επί του βορείου ακροτηρίου, το οποίο καθορίζει το σημερινό κόλπο του πύργου, και σε πολύ μικρή απόσταση της μετέπειτα Αχιάλου, μιλάμε για την αρχαία πόλη, περί το τέταρτο της ώρας. Εκεί βρίσκεται η αρχαία πόλη, Αχίαλος, δηλαδή σε απόσταση περίπου του τετάρτου της ώρας, όπως αναφέρεται στο κείμενο αυτό από το οποίο σας διαβάζω και το οποίο προέρχεται από κάποιον πολύ έμπειρο θρακολόγο. Εκεί λοιπόν, σε απόσταση περίπου το 1 τέταρτο, της ώρας, σε απόσταση ενός τετάρτου της ώρας, βρίσκεται η αρχαία πόλη Αχίαλος. Η Αχιάλη, η Αχιαλία, και ήταν απικία της νοτιότερων ευρισκομένης σωζοπόλεως της αρχαίας Απολωνίας. Μάλιστα, εκεί βρίσκεται στη θέση της μια άλλη πόλη μέσα, θρακική πόλη, και οι Απολωνιάτες συνοικίστηκαν με τους άλλους κατοίκους της πόλεως στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνος. Η Αχίαλος ήτριξε οχυρά πόλης και διατήρησε την ανεξαρτησία της μέχρι το 450 π.Χ., οπότε κατελήφθη από τους Οδρύσες. Είναι θρακικός λαός, οι Οδρύσες. Επί διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Αχίαλος υπήχθη υπό των Λυσίμαχων και παρέμεινε υπό τους Μακεδόνες μέχρι το 280 π.Χ., οπότε απέκτησε, ανέκτησε την ελευθερία της. Στους Ρωμαίους υπήχθη το 15 μετά Χριστόν. Επί αυτοκράτορος Τραγιανού μετονομάστηκε σε Ουλπία ή Ουλπιανή προς τιμήν του. Αργότερα, κατά την μεσαιωνική περίοδο, την λεγόμενη Βυζαντινή περίοδο, αναφέρεται με το όνομα Αχελός ή Αχελό ή Αχελού, όπως και ο γειτονικός ποταμίσκος Αχελός. Και κατά μία εκδοχή, το μεσαιωνικό αυτό όνομα πήρε από τον ποταμό αυτόν Αχελό. Ο ποταμός ή η πόλη έδωσε ο ένας τον άλλον το όνομά του. Μετά την κατάσταση ή μάλλον την μετακίνηση της πρωτευούσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Ρώμη στη Νέα Ρώμη, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, από το Μέγα Κωνσταντίνο, η Αχίαλος ακολούθησε τις τύχες της ελληνικής μεσαιωνικής αυτοκρατορίας. Χρησιμοποιήθηκε από τους μεσαιωνικούς Έλληνες, τους Βυζαντινούς όπως είναι γνωστοί, ως ορμητήριο εναντίον των από βοράν εισβολέων. Μέχρι το 811 μετά Χριστόν αντέστη κατά πάσης προσβολής και πάσης επιθέσεως. Ο Χαγάνος των Αβάρων το 582 μετά Χριστόν την πολιόρκησε, αλλά δεν μπόρεσε να την καταλάβει, γιατί ήταν καλά οχυρωμένη Αχίαλος. Είχε φροντίσει για τούτο ο Ουστινιανός, ο οποίος είχε οχυρώσει πολλές πόλεις της Αχανούς Αυτοκρατορίας του. Ανήκε στην επαρχία Εμιμόντου. Το 830 μετά Χριστόν κατεστράφει από σεισμό, αλλά ανοικοδομήθηκε από την αυτοκράτηρα Ειρήνη το 746 μετά Χριστόν. Κατελήφθη 3 φορές από τους Βουλγάρους, 811, 917, 976 και 3 φορές ανεκατελήφθη από τους Έλληνες, 814, 965 ή 971
και 1019. Η τελευταία ανάκτηση της πόλεως έγινε από τον Βασίλειο το Β' των Βουλγαροκτώνων, επί αυτοκράτορος Ισαακίου, ο οποίος εβασίλεψε από το 1118 μέχρι το 1195. Έχει γίνει κάποιο λάθος εδώ στην αναγραφή της ημερομηνίας, στον αυτοκράτορα Ισαάκιο. Οι Βούλγαροι κατέλαβαν την πόλη, αλλά εξευλήθησαν τον αυτοκράτορα. Και μάλιστα ο Ισαάκιος πρόσθεσε πύργους στην οχύρωσή της. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολεως από τους Φράγκους το 1204, κατελήφθηκε Ανχίαλος από τους Φράγκους, αλλά μέσα στον ίδιο χρόνο την κατέλαβαν οι Βούλγαροι. Αργότερα την πήραν πάλι οι Έλληνες κατόπιν οι Τούρκοι και την κράτησαν οι Τούρκοι μέχρι το 1878, οπότε υπήρχε στην αυτόνομη ηγεμονία της Ανατολικής Ρωμιλίας. Και με το βουλγαρικό πραξικόπημα του 1885 περιελήφθη στο βουλγαρικό κράτος. Οι Βούλγαροι έκαναν ένα πραξικόπημα το οποίο ουδέποτε ανεγνωρίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση, επισήμως τουλάχιστον σιωπηρός ανεγνωρίστη, αφού αναγνωρίζεται η Βουλγαρία ως κράτος με τα όρια τα οποία διαθέτει σήμερα. Και ένα πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι η χώρα αυτή, η Ανατολική Ρωμιλία, ήταν χώρα ελληνική. Είναι ελληνικό έδαφος, είναι ελληνικά τα έδαφη, είναι Βόρειος Θράκη. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι εκεί υπάρχει ελληνισμός, υπάρχουν Έλληνες, έχουν μείνει κάποιοι Έλληνες και οι οποίοι είναι δυστυχώς βουλγαρόφωνοι, έχει επιβληθεί η βουλγαρική γλώσσα. Έτσι. Όσο για τον αυτοκράτορα Ισαάκιο, πρέπει να είναι η ημερομηνία, τα έτη που βασίλευσε, 1185 με 1195, 1181, κάπου εκεί πρέπει να είναι, πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος, όπως είπα, έχει γίνει αναγραφή λανθασμένη από μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να με αναφερθώ στο θέμα της καταστροφής της Ανχιάλου στις 30 Ιουλίου του 1906 από τους Βουλγάρους. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια συνοπτική περιληπτική έκθεση της καταστροφής της Ανχιάλου, του ολοκαυτώματος της Ανχιάλου, ένα φοβερό έγκλημα των Βουλγάρων στις αρχές του παρελθόντος αιώνος, τότε συνέβη. Την Κυριακή. Αυτή η αναφορά, η περιληπτική αναφορά, δημοσιεύτηκε, περιέχεται στο επίσημο όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την Κυριακή, 30 Ιουλίου 1906, στήφη Βουλγάρων, εκ πύργου, ο πύργος είναι αυτός που το λένε Μπουργκάς, η ονομασία είναι ελληνική. Πρόκειται για μεσαιωνική ελληνική πόλη. Στην Ανατολική Ρωμιλία. Στήφη Βουλγάρων, εκ πύργου και των περιχώρων, όρμησαν μήνα και Ανχιάλο, καταστρέψωσιν, διαρπάσωσιν, εξυπρίσωσιν και οικειοποιηθώσιν τα κοινά κτήματα. Δηλαδή για να καταστρέψουν, να διαρπάσουν, να εξυπρίσουν και να καταλάβουν τα κοινά κτήματα, δηλαδή εκκλησίας και σχολεία. Τον Ελλήνων. Εκτός της Ανχιάλου, έως 15 λεπτά, υπάρχει η Μονή του Αγίου Γεωργίου, την οποία κατέχοντες οι Ανχιαλίτες ή το αδύνατον να νικηθούν και να παραδοθούν και να καταστραφούν υπό τον ατάκτον στιφών. Χρησιμεύει η Μονή ως προπύργιο της Ανχιάλου. Αυτό, αφού κατανόησαν οι αρχές, εννοούνται οι βουλγαρικές αρχές, απεφάσισαν να την αφαιρέσουν από τους Ανχιαλίτες και να την παραδώσουν ισχύρα στον Βουλγάρο. Αφού αφαιρέθηκε λοιπόν αυτό το προπύργιο και τα περισσότερα όπλα και πολεμοφόδια από τους Ανχιαλίτες, δηλαδή τους Έλληνες Ανχιάλου, έμειναν αυτοί ανυπεράσπιστοι. Θα σας διαβάζω λίγο πιο απλά για να μην κάνω επανάληψη. Ακόμα δε και τα όργανα της αστυνομίας, της βουλγαρικής αστυνομίας, εμπόδιζαν τους Ανχιαλίτες να καταλάβουν επίκαιρες θέσεις. Ούτως εχόντων των πραγμάτων,
ήλθαν τα άτακτα στήθη των Βουλγάρων εκερών νυχτός υποβοηθούμενα υπό της αστυνομίας. Την πρωία της Κυριακής όρμησαν προς την ελληνική εκκλησία και το σχολείο, αλλά ύπνοαν αντίσταση εκ μέρους των αρχαιαλιτών. Όθεν ρίξα το κρατερά μάχη ο χειροθέτων των Βουλγάρων εν το τουρκικό τζαμίο, το Μιναρέ, το Τολωνίο. Δηλαδή άρχισε κρατερά μάχη, σκληρή μάχη μεταξύ των Ελλήνων και των Βουλγάρων και οι Βούλγαροι, προσέξτε, οχυρώθηκαν στο τουρκικό τζαμί. Πώς το έκαναν αυτό? Θα το έκαναν ασφαλώς με τη συνεργασία των Τούρκων. Προσέξτε, με τη συνεργασία των Τούρκων. Οχυρώθηκαν στο τουρκικό τζαμί, στο Μιναρέ, στο Τελωνίο κλπ. Το δε Ελλήνων, οι δε Ελλήνες δηλαδή, οχυρώθηκαν στην εκκλησία και σε κάποια σπίτια. Είναι εκκλησία και έτησιν οικίες, όπως αναφέρει ακριβώς το κείμενο του περιοδικού του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Η μάχη έγινε το ισόπαλος και τη αθρώη προσήρχοντο επικουρία της Βουλγάρης εκ των περιχώρων, σπευδόντων χάλιν λίας και αρπαγής. Δηλαδή, η μάχη ήταν αμφίροπη, δεν νικούσε ούτε το ένα μέρος ούτε το άλλο και ήρθαν, αν και έρχονταν, συνεχείς και αθρώες επικουρίες στους Βουλγάρους από τα περίχωρα που έσπευδαν για να αλληλατήσουν και να αρπάξουν. Και από τον πύργο, αυτό που λένε κάποιοι Μπουργάς, πύργος είναι το όνομα, έτσι, να τα λέμε με το ελληνικό του όνομα. Οπότε διαρκώς ζητούνται ότι η κουρία της Βουλγάρης είναι γραφικός, δηλαδή οι Βουλγάροι έστειλαν τηλεγραφήματα στους ομοεθνείς τους για να έρθουν εκεί να σπεύσουν προς βοήθειά τους και να στείλουν όπλα και να φέρουν όπλα και μόνο πολεμοφόδια και βόμβες δυναμίτιδος. Περί τη Μεσημβρία καταφτάνει έφυπος χωροφυλακή. Ήτης επεμβαίνει μεταξύ των μαχωμένων, δυο εχαλαρώθησαν οι πυροβολισμοί. Έφτασε δηλαδή έφυπη χωροφυλακή των Βουλγάρων για τα προσκύματα, δηλαδή δήθεν να δείξουν ότι κάτι, ότι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των Ελλήνων υπηκόων τους, και έπαψαν λίγο, χαλάρωσαν οι πυροβολισμοί. Τότε οι Βούλγαροι ενθαρρυθέντες ήρξαν το πυρπολικό των έργων. Ήγησαν λοιπόν δια πετρελαίου και βοβών να καίωσουν οικίες και καταστήματα. Εδώ τελειώνω το βίντεο και θέλω να πω πριν σας αποχαιρετήσω κάποια πράγματα. Προς το πρωτοδίκη της Φλόρινας. Κύριε Πρωτοδίκα, δεν είσαι άξιος να λέγεις Έλληνας. Είσαι ένας ανθέλληνας, ο οποίος πρέπει να εκτελεστείς. Πρέπει να εκτελεστείς δια παγωνισμού. Αφού παραδοθείς πρώτα στη κρίση των Ελλήνων, γιατί κανείς δεν είναι πέραν κρίσεως, ούτε δικαστές, όσο ψηλά και αν είσαστε, όσες διασυνδέσεις και να έχουν, γιατί είναι βρώμικος ο ρόλος της λεγόμενης κατεφημισμών δικαιοσύνης. Όχι μόνο στα εθνικά θέματα, αλλά και γενικά στο πρόβλημα που ζούμε. Γιατί θα έπρεπε οι δικαστές οι ίδιοι να είχαν επέμβει και να είχαν συλλάβει όλη αυτή την άνομη κυβέρνηση που κατεπάτησε τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει προδώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτά θα ήθελα να πω. Και θα τα ξαναβγούμε σύντομα με τη συνέχεια της αναφοράς στο ολοκαύτωμα της Αρχιάλου από τους Βουλγάρους.